προηγούμενη Κυριακή, ύστερα από τη γενική μας συνέλευση, ήρθαμε σε επαφή και με τους κατοίκους της Καστέλας και αποφασίσαμε και με χαρά συναντήσαμε εδώ και τους εκπροσώπους από τα πολιτικά για να δώσουμε αυτή την συνέντευξη τύπου. Όπως είπαμε από την αρχή, εμείς οι κάτοικοι του Λιλατίου και καταγράψαμε και στο πλαίσιο των ετοιμάτων, το οποίο υιοθετήθηκε από όλους όσοι συμμετέχουν και υπογράφουν αυτό το κείμενο, και επειδή ζούμε πάρα πολλά χρόνια σε αυτή την περιοχή, βλέπουμε ότι το φαινόμενο ήταν έντονο. Ήταν ένα έντονο και ειδικό φαινόμενο, που επαναλαμβάνεται πάρα πολύ συχνά. Έγινε και το 2009. Είχαμε και το χειμώνα. Όμως, δημιούργησε πολύ μεγάλη καταστροφή, επειδή δεν ήταν οχυρωμένη αυτή η περιοχή του Λιλάτιου πεδίου και των γύρω περιοχών με αντιπλημμυρικά έργα. Αν είχαν γίνει και υπήρχε η υποδομή, δεν θα ήταν ολική η καταστροφή όπως ήταν σε αυτή την περίπτωση. Όσον αφορά τα αιτήματα, τα βασικά μας αιτήματα τα οποία έχουμε αποφασίσει και το τονίζω, μένουμε αμετακίνητοι, σύσσωμοι οι κάτοικοι και των δύο περιοχών με τις οποίους έχουμε έρθει σε επαφή και είμαστε σε συνεργασία και φαντάζομαι και με τους κατοίκους των πολιτικών, είναι η αποζημίωση όλων στο 100%. Λοιπόν, και σε όλη την χώρα, γιατί και οι κάτοικοι της Καρδίτσας, όπως και οι κάτοικοι και των Ιόνιων νησιών, έχουν πληγεί από αντίστοιχες καταστροφές. Απαιτούμε τα επιδόματα των 600 ευρώ, των 5.000 και των 6.000 για οικοσυσκευή, να δοθούν τώρα, άμεσα, θες, γιατί είναι θέμα επιβίωσης. Οι κάτοικοι δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς αυτή την ελάχιστη, τονίζω, ενίσχυση οικονομική. Σας δίνω μερικά στοιχεία. Τα 600 ευρώ τα έχει λάβει το 1/5 όσων έκαναν αίτηση και στους δύο Δήμους. Πολλοί απορρίπτονται γιατί ο νόμος αποκλείει τους βοηθητικούς χώρους, υπόγεια και άλλες, βρίσκουν διάφορα τερτίκια για να αποκλείσουν τον κόσμο. Το επίδομα των 5.000 μπορεί και να μην δοθεί ολόκληρο, γιατί υπόκειται σε εισοδηματικά κριτήρια και σε άλλο τύπο κριτήρια. Έχει δοθεί μόνο στο 50% όσων έκαναν αίτηση και για τις περιοχές της Καστέλας και του Λιλατίου, γύρω στα 1.000 άτομα έχουν πάρει μόνο το επίδομα των 5.000. Το επίδομα έως 6.000 για την οικοσυσκευή μόλις άρχισε να δίνεται, τόσο καιρό μετά την καταστροφή σημειώνουμε, και αυτό δίνεται πετσοκομμένο. Δηλαδή, έως 6.000 μπορείς να πάρεις και ένα χιλιάρικο και 500 ευρώ. Εκείνο που ζητάμε πιο εξειδικευμένα είναι να ξαναγίνει η καταγραφή και να περιλαμβάνει όλες τις ζημιές που επέστησαν και οι κατοικίες και τα καταστήματα και τα αγροκτήματα και τα αυτοκίνητα, τα οποία στη συντριπτική πλειοψηφία τους δεν αναφέρονται καν. Απαιτούμε να γίνει άμεσα ολοκληρωμένη με ευθύνη του κράτους αντιπλημμυρική μελέτη. Να ξεκινήσουν τα απαραίτητα έργα για να προστατευτεί η ζωή και η περιουσία μας, γιατί μπροστά μας έχουμε και έναν χειμώνα. Οι τρεις γέφυρες του Αφρατίου, των Φίλων και του Βασιλικού έχουν πρόβλημα ύστερα από την πλημμύρα της 8ης Αυγούστου και είναι επίγον να αποκατασταθούν άμεσα. Στη συνέχεια, απαιτούμε την απαλλαγή όλων των κατοίκων από τους λογαριασμούς του νερού και μια σημερινή απόφαση που δημοσιεύθηκε από την ΔΕΙΑΧ λέει ότι μόνο οι κάτοικοι που έχουν καταγραφεί ως πληγέντες από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκιδαίων απαλλάσσονται για το εξάμηνο Αύγουστος έως Σεπτέμβρης που έχει κηρυχθεί η περιοχή σε έκτακτη ανάγκη από τους λογαριασμούς του νερού. Αναφέρονται μόνο οι οικισμοί Μπούρτσι, Λευκαντή και Νέα Αρτάκη και εμείς αναρωτιόμαστε γιατί
συγκεκριμένων περιοχών και όχι οι κάτοικοι και των Φύλων και του Αφρατίου, που είναι και εκείνα χωριά που έχουν πληγεί. Θέλουμε να ξέρουμε και αναρωτιόμαστε και πάλι, γιατί αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι η απόφαση της ΔΕΙΑΧ αφήνει έξω όποιον δεν δικαιούνται τα παραπάνω επιδόματα. Δηλαδή τα 600 ευρώ, τα 5.000 και τα 6.000. Και ποια είναι επιτέλους αυτή η λίστα των πληγέντων, πού βρίσκεται και ποιος την έχει καταρτήσει. Μαζί με την απαλλαγή από τους λογαριασμούς του νερού, απαιτούμε απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, από τον έμφυα, τη φορολογία και όχι απλά την αναβολή τους, όπως έχει ανακοινωθεί. Επίσης, επειδή ο καθαρισμός δεν έχει ολοκληρωθεί και υπάρχουν σπίτια και στους δύο δήμους που δεν έχουν καθαριστεί ούτε καν οι αυλές τους, απαιτούμε την άμεση ολοκλήρωσή τους, γιατί στην πρώτη βροχή ξαναγεμίζει και ξαναμπαίνει η λάσπη μέσα στα σπίτια. Ειδικότερα τώρα στην Όαση, που είναι μια περιοχή στο Μπούτζι, υπάρχουν τόνοι λάσπης που έχουν συγκεντρωθεί σε βουνά. Καταλαβαίνετε. Είναι ανάγκη επίσης να αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο, γιατί οι δρόμοι που οδηγούν είτε στην παραλία είτε στα σπίτια των κατοίκων έχουν καταστρωθεί. Άμεσα χρειάζεται να ξαναγίνει ψεκασμός στην περιοχή, γιατί το πρόβλημα που υπήρχε στις αρχές με τα κουνούπια δεν έχει εξαλειφθεί και εξακολουθεί να είναι μεγάλο. Ένα τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό και δείγμα της ολιγορίας σε μια περιοχή που έχει κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη, είναι ότι δεν υπάρχει ταχυδρόμος στην περιοχή. Ο ταχυδρόμος, μια ταχυδρόμος που υπήρχε, έχει πάρει άδεια και δεν έχει αντικατασταθεί με καινούριο υπάλληλο. Και έτσι οι κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς τη δυνατότητα να παίρνουν τα γράμματα, τις επιστολές τους, λογαριασμούς τους, γιατί οι περισσότεροι έχουν χάσει και τα αυτοκίνητά τους. Και το ταχυδρομείο στη Χαλκίδα ζητάει από τους κατοίκους να πάνε να πάρουν μόνοι τους τους λογαριασμούς ή τις επιστολές που είναι να πάρουν. Γι' αυτό εμείς οι κάτοικοι επιμένουμε, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε με όσους τρόπους μπορούμε και που αποφασίζουμε συλλογικά, γιατί για μας είναι μονόδρομος να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις περιουσίες μας, τις ζωές μας τις ίδιες και την ποιότητα την οποία έχουμε στερηθεί. Γι' αυτό καλούμε όλους την Κυριακή στις 18 Οκτώβρη, 10.30, σε κινητοποίηση στην Παλιά Γέφυρα στη Χαλκίδα, όπως ομόφωνα αποφάσισαν οι συνελεύσεις των κατοίκων και των δύο περιοχών. Σας ευχαριστώ.